Αποτελέσματα της Πανκύπριας έρευνας για την νεολαία με τίτλο «Νέο βαρόμετρο» έδωσε στην δημοσιότητα ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, με την οποία αποτυπώνεται η κατάσταση των νέων στην Κύπρο και η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεών τους για διάφορα θέματα, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία και η ενεργό συμμετοχή στα κοινά εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Το δεύτερο νέο βαρόμετρο διενεργήθηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και διεξάγεται δύο φορές ετησίως. Με σκοπό να εντοπίσουμε και τις τάσεις και αυτά που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε και εμείς το δικό μας το σκοπό, που είναι να προωθήσουμε τα συμφέροντα της ίδιας της νεολαίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.000 νέοι και νέες ηλικίας 14 με 35 ετών, οι οποίοι επιλέχθηκαν με την μέθοδο της στοιχείας δειγματοληψίας. Οι σημαντικότερες ανησυχίες είναι η επαγγελματική προοπτική 76%, η έβρεση εργασίας 68%, το μέλλον της χώρας 65% και η πανδημία 53%. Όσον αφορά στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε εκλογικές αναμετρήσεις, οι νέοι εμφανίζονται διχασμένοι με το 54% να δηλώνει ότι συνηθίζει να ψηφίζει και το 46% να απαντά αρνητικά. Όσον αφορά το αν προτίθενται να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το 31% δηλώνει σίγουρα ναι, 20% μάλλον ναι, 12% μάλλον όχι, 11% σίγουρα όχι και 26% δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Η έρευνα διενεργήθηκε από την IMR Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για λογαριασμό του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.